Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε το σοβαρό αυτό θέμα με την ΔΕΙΑ, τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Δράμας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής φιλοξενούμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, τον κύριο Τάσο Χατζηγιάννη, για να μας τα πει από πρώτο χέρι, όπως λέμε, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί, γιατί από την ώρα που το θίξαμε το θέμα, πολλοί κόσμος και μηνύματα στέλνει και ερωτήματα τηλεφωνικά μας κάνει. Φοβάται ο κόσμος μήπως σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε και αυξήσεις. Δεν μας φτάνανε οι αυξήσεις σε όλα, να έχουμε και αυξήσεις στο νερό. Καλημέρα κύριε Χατζηγιάννη και χρόνια σας πολλά. Τι κάνετε? Να είστε καλά. Χριστός Ανάστη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Για πέστε μας, τι γίνεται? Είναι πολλά τα λεφτά. Ακούμε εδώ για ρήτρες αναπροσαρμογής 170.000 ευρώ. Έχουν πέσει τα μαλλιά μας δηλαδή. Είναι πολλά τα χρήματα, κύριε Χατζηγιάννη. Εσάς πέφτουν τα μαλλιά σας, εμάς έχουν πέσει τα κεφάλια μας. Έτσι. Για πέστε μας. Να σας πω, κύριε Γκέρτα, ότι το τελευταίο διάστημα, παρόλο δηλαδή που ξεκίνησε η ρήτρα αναπροσαρμογής από τον Αύγουστο του 2021, μέχρι και 31 12, μέχρι και 11 Τετάρτου θα πω εγώ, του 22, πληρώσαμε ό,τι μας έχουν στείλει. Δηλαδή, στην χαμηλή τάση με 30.000 ευρώ κατανάλωση ρεύματος, μας βάλανε 60.000 ρήτρα αναπροσαρμογής. Ναι. Στη μέση όμως κατανάλωση, που είναι τα μεγάλα αντιλιοστάσια να σας πω, εκεί με 40.000 η κατανάλωση της ΔΕΗ, μας βάλανε 102.000 ρήτρα αναπροσαρμογής. Τι μου λέτε τώρα, τι νούμερα είναι αυτά? Την τελευταία πληροφόρηση που είχαμε και δώσαμε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Διευθύντρια Οικονομικών ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η αξία του ρεύματος είναι 57.000 ευρώ και η ρήτρα αναπροσαρμογής 172. Μάλιστα. Μπορείτε να φανταστείτε τι νούμερα έχουμε? Δεν μπορώ να τα φανταστώ, αλλά να σας ρωτήσω, έχουμε τα χρήματα για να τα πληρώσουμε αυτά? Δηλαδή η ΔΕΙΑΔ έχει χρήματα για να πληρώσει αυτά τα λεφτά? Μέχρι 11 Τετάρτου πληρώσαμε όλους τους λογαριασμούς. Ναι. Δεν χρωστούσαμε τίποτε. Τώρα όμως, επειδή τα πράγματα έχουν εκτροχιαστεί, μιλάμε για 57.000-60.000 ρεύμα, μας βάζουν 172.000 ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτά δεν θα μπορέσουμε να τα πληρώσουμε. Και είπαμε να μην τα πληρώσουμε, γιατί έχουν γίνει κινήσεις πολυδιάστατα. Δηλαδή η ΔΕΙΑΔ πανελλαδικά, ναι, η ΕΔΕΙΑΔ, η Ένωση ΔΕΙΑΔ Ελλάδος, έχουν κάνει συσκέψεις επί συσκέψεων και έχουμε υπερτονίσει ότι πρέπει να γίνει κάτι με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Υπάρχουν βασικά θέματα τα οποία δεν έχουν λυθεί από το 1993, κύριε Γκέρτα. Δηλαδή όπως το τιμολόγιο που εκδίδει η ΔΕΗ για την ΔΕΙΑ δράμας και για όλες τις ΔΕΙΑ είναι το κανονικό τιμολόγιο. Έπρεπε και ήταν απαιτητό δηλαδή από τις ΔΕΙΑ τόσα χρόνια το τιμολόγιο να αλλάξει, να πάει στην κατηγορία του βιομηχανικού τιμολογίου. Που θα πει, και αυτό είναι αυτονόητο, γιατί και ο βιολογικός δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο και τα αντιλιοστάσια δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο για να παρέχουμε νερό στον κόσμο. Τώρα ξέρετε ποιο είναι το θέμα όμως, επειδή υπάρχει ένα προηγούμενο και στην Καβάλα και στο Μεσολόγγια, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, όπου κόψαν το νερό, έτσι. Κόψαν το ρεύμα γιατί δεν είχαν οι άνθρωποι νερό. Ο κόσμος φοβάται κάτι τέτοιο. Σου λέει, εντάξει, εσείς δεν θα το πληρώσετε, αλλά μην τυχόν και κόψουν το νερό, το ρεύμα και στη συνέχεια δεν έχουμε νερό. Το πρώτο χτύπημα έγινε στο Μεσολόγγι. Ναι. Έμεινε το Μεσολόγγι χωρίς νερό. Έτσι. Από εκεί και πέρα ακούστηκαν και για την Καβάλα. Έγινε τι έγινε, μπήκε ο Δήμαρχος στη διαδικασία να βρει τρόπο να κάνει ρυθμίσεις κτλ. Εμείς όμως έχουμε ένα πλεονέκτημα έναντι υπολείπων, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για μας έναντι υπολείπων. Δεν οφείλουμε σε τρίτους και δεν έχουμε δάνεια. Μέχρι σήμερα δηλαδή, μέχρι τις 11 Τετάρτου, οι οφειλές μας προς τη ΔΕΗ ήταν μηδέν. Δεν χρωστούσαμε πράγκο, δεν χρωστούσαμε ευρώ. Ναι. Είμαστε σε πολύ καλή θέση οικονομικά. Είμαστε όμως νομικά κατοχυρωμένοι, κύριε Χατζηγιάννη. Δηλαδή, λέτε εσείς ότι δεν θα πληρωθούν τα χρήματα αυτά. Προφανώς τα άλλα θα τα βάλετε στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Εντάξει, έπεσε μία πρόταση για το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων από τον κύριο Λιόπουλο. Έτσι, σεβαστή, αλλά είπαμε να το δούμε νομικά για να μην έχουμε μετά αρνητικές εξελίξεις.
Ναι. Εμείς, πάντως, κύριε, πάντως τη ρήτρα αναπροσαρμογής στα 170 χιλιάρικα δεν θα τα πληρώσουμε αυτά, έτσι. Δεν υπάρχουν στα ταμεία δηλαδή. Σε πρώτη φάση λέμε δεν θα τα πληρώσουμε γιατί δεν φτάνουν και τα λεφτά μας. Ναι, ναι. Έτσι, εμείς πρέπει να κρατήσουμε εκ του νόμου δύο μισθοδοσίες υπαλλήλων να, τις έχουμε, να τα έχουμε στην άκρη τα χρήματα. Mm-hmm. Δηλαδή πληρώσαμε 825 χιλιάρικα για αυτή τη ρήτρα αναπροσαρμογής από τότε που ξεκίνησε μέχρι τώρα. Ναι, δηλαδή ναι. Είναι πολλά τα λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Το χειρότερο ποιο είναι όμως? Ο ενδιασμός για μας δηλαδή, που είναι ιδιαίτερος προβληματισμός θα έλεγα εγώ και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και να τους ευχαριστήσω όλους γιατί συμφωνούμε προς μια κατεύθυνση, ότι σε πρώτη φάση δεν συζητάμε καθόλου την αύξηση του τιμολογίου του νερού. Ναι. Με τίποτα. Μάλιστα. Γιατί τόσες αυξήσεις γίνονται, τόσες ανατιμήσεις γίνονται, τόσα γίνονται, χαμός γίνεται, τον κοσμάκι τον έχουν αλλιώσει. Από εκεί και πέρα εγώ δεν ήθελα να μπω ποτέ στη διαδικασία ότι να αυξήσουμε και το νερό για να καλύψουμε αυτά τα έξοδα. Ναι. Θα δούμε πώς θα τα καλύψουμε. Έχουμε ελπίδες ότι τουλάχιστον ο πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ μας έχει ενημερώσει ότι μέσα στο Μάιο και ο Δήμαρχος μαζί με την ΚΕΔΕ θα γίνει έκτακτη γενική συνέλευση με μόνο θέμα το ενεργειακό. Υπάρχει σοβαρότατο θέμα πανελλαδικά, για να μην πω πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, αλλά λέμε εμείς για μας τώρα, για την Ελλάδα. Υπάρχει σοβαρότατο θέμα. Και δει μάλιστα όταν φύγει ένα αγαθό όπως είναι το νερό, υπάρχει σοβαρότατο θέμα στην κοινωνία. Πάντως, κύριε Χατζηγιάννη, επειδή μίλησα και με τον κύριο Ηλιόπουλο και ναι, μου είπε ο κύριος Ηλιόπουλος ότι όντως εσείς κάνετε αυτά τα οποία πρέπει να κάνετε, αλλά όμως είπε ότι η Δημοτική Αρχή και κυρίως εστίασε στον Δήμαρχο της Δράμας, δεν κινούνται δυναμικά. Χρειάζεται, λέει, πιο έντονες κινητοποιήσεις, πιο δυναμική κινητοποίηση, δηλαδή ουσιαστικά με επιστολές και τηλεφωνήματα και δεν γίνεται δουλειά. Εδώ θέλει να ασκηθεί πίεση. Με συγχωρείτε πολύ. Εγώ σέβομαι την άποψη του συναδέλφου του κ. Ηλιόπουλου, έτσι. Υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ μας. Από εκεί και πέρα όμως, όταν θέλει να εντείνουμε την προσπάθειά μας, εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει στο μέτρο του δυνατού για να πετύχουμε το σκοπό μας. Δηλαδή, όταν εγώ έχω διαβεβαίωση από τον κύριο Μαρινάκη ότι δεν θα τα αφήσω με τίποτε να πέσει κάτω από το τραπέζι το θέμα, υπάρχει θέμα σοβαρό πανελλαδικά, έτσι άμα πάμε θα κλείσουν όλες οι ΔΕΙΑΔ, δεν θα υπάρχουν στις επιχειρήσεις χρήματα για να πληρωθούν. Και αυτό, επειδή φαίνεται ότι είναι δύσκολο θέμα, θα έλεγα εγώ μέχρι και αντισυνταγματικό, δεν μπορεί τώρα στα 57.000, 50.000 ρεύμα να με βάζει 172.000 να πληρώσω τα βαζιλίκη. Έτσι ακριβώς. Απλά το λέω και στη Μαλλιαρή Δημοτική, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Και καλά κάνετε. Ναι. Ζητήσαμε από τον Αύγουστο ακόμη να κατεβάσουμε τον ΦΠΑ στο νερό. Σήμερα οι πολίτες πληρώνουν 13% ΦΠΑ. Εμείς ζητήσαμε να το κάνουμε 6%. Το 7% θα ήταν όφελος για τους πολίτες. Ούτε αυτό έγινε αποδεκτό. Αλλά είμαστε στην κόψη του ξηραφιού, θα έλεγα τώρα. Με συγχωρείτε, που μέσα στον Μάιο ευελπιστώ και πιστεύω ότι θα βγουν καθοριστικές αποφάσεις. Μάλιστα. Και θα δώσουν λύσεις στο πρόβλημα. Δεν είναι της Δράμας μόνο το πρόβλημα. Έτσι, είναι σε όλες τις ΔΕΙΑ. Ναι, 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 ναι. Την Ελλάδα. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη, κύριε Χατζηγιάννη. Κύριε Γέρτα, είμαστε σε αναμονή. Ευελπιστώ και πιστεύω ότι οι ευθύνοντες θα λάβουν τα πάντα υπόψη τους και θα δώσουν την καλύτερη λύση. Μάλιστα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εγώ είμαι κάθετος. Δεν μπορεί. Δηλαδή, όταν εγώ διοικώ μια επιχείρηση, εγώ προσωπικά με το Διοικητικό Συμβούλιο, μια επιχείρηση η οποία είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο πανελλαδικά, να μην πω από τις πρώτες. Πρώτη. Έτσι, να μην χρωστάει πουθενά, να μην έχει δανειοδοτήσεις, να πληρώνει τις υποχρεώσεις του στην ώρα τους. Και τώρα έρχεται η ΔΕΗ και με βάζει ένα καπέλο και μου λέει: δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ σηκώνω βάρος 100 κιλά και με βάζουν μέρα 500. Δεν θα μπορούσα να το σηκώσω, έχω έτσι, θέμα. Έτσι, τα πραγματάκια. Πολύ ωραία τα λέτε. Λοιπόν, κύριε Χατζηγιάννη, ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει επιτέλους. Κλείνω με αυτό, θα μου επιτρέψετε. Κλείνω με αυτό ότι εμείς επουδενή δεν σκεφτόμαστε να ανεβάσουμε το νερό. Παρόλο που είναι πολύ φθηνό στη Δράμα, 0,27 λεπτά έχει το νερό το κυβικό στα χωριά
και 069 έχει στην πόλη το κυβικό. Μιλάμε για 52 τενεκέδες νερό. Είναι πολύ το νερό. Είναι πολύ φτηνό στη Δράμα. Από εκεί και πέρα δεν μπαίνω στη διαδικασία εξαιτίας της ρήτρας αναπροσαρμογής να φεσώσουμε τον κόσμο. Δεν γίνεται. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Μακάρι να συνεχιστεί. Σας ευχαριστώ θα πολύ. Θα παλέψουμε με νύχια και με δόντια προκειμένου να πετύχουμε το σκοπό μας. Και δεν επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο υπόθεση του Χατζηγιάννη ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Δημάρχου. Είναι πανελλαδικό το θέμα. Την καλημέρα μας, κύριε Χατζηγιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.